Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους. Και σήμερα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το C-News είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάς από τη Δυτική και του Σέντερα από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ας δούμε όμως πώς ξεκίνησε η εβδομάδα. Καταρχήν, για όλη την Ευρώπη, στα ενεργειακά, που είναι το κυρίαρχο θέμα. Τι γίνεται με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι χαρακτηριστικός ο χάρτης, ο οποίος θα δούμε, και να τον δούμε αμέσως, να τον δείξουμε. Λοιπόν, προσέξτε. Στην Ελλάδα 241,38 ευρώ η μεγαβατόρα. Στην Πολωνία που βλέπετε ότι είναι στο κόκκινο 116,28. Στη Γερμανία 227,96. Στη Γαλλία 228, στην Ισπανία 180, στην Ιταλία 228, στη Βουλγαρία 222, στην Ουγγαρία 228 και στη Ρουμανία 228. Στην Ελλάδα 241,38 ευρώ η μεγαβατόρα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Αυτή είναι η μία εικόνα. Πάμε τώρα να δούμε και μία άλλη εικόνα, πώς ξεκίνησε η εβδομάδα, πώς ξύπνησε η πόλη της Κοζάνης στο Νεοδί, έξω από το Νεοδί, πώς προστρέχουν τα παιδιά μας, αλλά και άλλοι συμπολίτες μας για να κάνουν rapid test. Μιλάμε για τέλειωτες ουρές. Αυτή είναι η εικόνα της Κοζάνης, της Ελλάδας του 2021, όπως και η προηγούμενη ήταν η εικόνα της Ευρώπης, της ενεργειακής κρίσης. Είναι από τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν, κυρίες και κύριοι, και στη σημερινή μας συνάντηση. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους στην Βόρεια Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο στη Δυτική Μακεδονία, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και το Δίον. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δώσουμε την εικόνα που έχουμε με την εξέλιξη της πανδημίας και τι γίνεται με τα νοσοκομεία μας. Βαγγέλη. Δυστυχώς είναι αυξητικές οι τάσεις νοσηλευωμένων με κορονοϊό σε όλη την χώρα, κυρίως όμως στην Βόρεια Ελλάδα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, οριακή η κατάσταση. Όλες οι πλειοψηφία τους κατηλημένες με ασθενείς, όχι μόνο με κορονοϊό, αλλά και άλλες και άλλα προβλήματα υγείας. Και δυστυχώς από μέρα σε μέρα βλέπουμε αύξηση σε δύο σημαντικότερους δείκτες, στον δείκτη διασωληνωμένων και στον δείκτη νεκρών. Δυστυχώς έχουμε και αύξηση νεκρών καθημερινά από κορονοϊό, χαρακτηριστικό της τάσης επιδείνωσης. Και οι εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο για επιδείνωση της κατάστασης το επόμενο διάστημα. Προτού δούμε, εφόσον τα μέτρα δουλέψουν, έτσι, μια βελτίωση της κατάστασης, τις επόμενες δύο εβδομάδες, συνέχιση της ανωδικής πορείας. Το βαθμό αύξησης του προβλήματος το μάθουμε στην πράξη. Δυστυχώς όμως οι εκτιμήσεις δεν είναι καλές. Στην περιοχή μας δύσκολα τα πράγματα, γεμάτες οι κλίνες ΜΕΘ. Υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στα νοσοκομεία για τους νοσηλευωμένους, όμως είναι δύσκολα τα πράγματα. Και να υπενθυμίσω πως εδώ και αρκετές ημέρες και στην περιοχή μας σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζονται οι υγειονομικοί να μετακινήσουν ασθενείς σε άλλες δομές, ακόμα και διαπεριφερειακά, κυρίως προς την Κεντρική Μακεδονία. Και εκεί θα πάμε τώρα, στην Κεντρική Μακεδονία. Θα μας δώσει η Δήμητρα την εικόνα που έχουμε. Δήμητρα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Μάλιστα, άκουγα εχθές τον κύριο Καπραβέλο, τον διευθυντή της ΜΕΘ του Παπανικολάου, να μιλάει για πολύ πολύ αυστηρά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Να μιλάει στην ουσία και να λέει ότι έχουν ξεπεράσει το σημείο της επιλογής σε ό,τι αφορά το ποιον πρέπει να διασωληνώσουν. Μιλάμε για καταστάσεις που θυμίζουν τον περσινό Νοέμβριο, αυτόν τον Νοέμβριο που θέλαμε να έχουμε ξεχάσει, αλλά δυστυχώς είναι εδώ και γίνονται, ξεπερνάει καθημερινά τα κρούσματα και τα ενεργά κυρίως, ξεπερνούν συνεχώς και καθημερινά. Αυτό είναι το αυτό που μπορούμε να πούμε για την Κεντρική Μακεδονία. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα ρεπορτάζ πώς εξελίσσεται η πανδημία, τι γίνεται με τα νοσοκομεία μας. Και όταν θα επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε την συζήτηση με εκπροσώπους των εργαζομένων σε δύο νοσηλευτικά ιδρύματα στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην Κοζάνη και ένα νοσηλευτικό ίδρυμα στην Καβάλα. Θέμα χρόνου είναι η ανακοίνωση νέων συμπληρωματικών μέτρων σε μια προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο των μέτρων και το κατά πόσο θα επηρεάσουν το σύνολο του πληθυσμού ή θα αφορούν μόνο τους μη εμβολιασμένους.
η κυβέρνηση συνεχίζει να αποκλεί το ενδεχόμενο καθολικού lockdown. Δίδουμε έμφαση στην επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης, τόσο για την πρώτη δόση για τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας, όσο και για την τρίτη δόση για όσους έχουν κάνει τον εμβολιασμό τους και ιδιαίτερα για τους συμπολίτες μας που είναι από 60 και πάνω, αλλά και για όλο τον πληθυσμό όπως σας επισήμανα και πριν. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε τη μέρημνα για την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, αλλά και τους εκτεταμένους ελέγχους για την τήρησή τους. Και φυσικά, κάθε μέρα συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατί εκεί τούτη την ώρα δίνεται η μεγάλη μάχη. Στα πλαίσια αυτά, υπενθυμίζω ότι στη διάθεση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας βρίσκονται φέτος 1.277 κλίνες ΜΕΘ σε σχέση με τις 557 που υπήρχαν το 2019. Επίσης, όπως έγινε και στα προηγούμενα κύματα της πανδημίας, έτσι και τώρα, η κυβέρνηση προχωρά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την νοσηλεία non-COVID αλλά και COVID περιστατικών. Ήδη 11 ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και την Κοζάνη έχουν διαθέσει για την νοσηλεία COVID περιστατικών πάνω από 400 κλίνες. Έχουν διαθέσει 231 κλίνες για non-COVID περιστατικά, ενώ όπως είπα και σε προηγούμενη ενημέρωση, το σύνολο των μονάδων εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται στη διάθεση του ΕΣΥ. Να ανοίξουμε τώρα την συζήτηση μετά από το ρεπορτάζ με τους δύο εκπροσώπους των εργαζομένων. Την πρόεδρο στο εργαζομένων στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καβάλα, την κυρία Κατερίνα Πετράκη. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά που αντιποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Μας ακούει η κυρία Πετράκη? Ναι, βέβαια, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Ωραία, καλησπέρα, να είστε καλά. Και τον κύριο Δημήτρη Ντέντι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κοζάνη, στο Μαμάτσιο. Καλησπέρα, κύριε Ντέντι, ευχαριστώ καλησπέρα, θερμά. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα στην όμορφη Καβάλα και την κυρία Πετράκη, συνάδελφε. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από την Καβάλα, να μας μεταφέρει η κυρία Πετράκη την εικόνα που έχουμε εκεί στο νοσοκομείο. Κύριε Πετράκη, σας ακούμε. Κοιτάξτε, η εικόνα δυστυχώς καθημερινά είναι και χειρότερη. Οι ασθενείς σειραίων, πλέον με βαριές επιπλοκές. Εμείς διατηρούμε μία κλινική στον πέμπτο όροφο δυναμικότητα 42 κλινών, μία κλινική COVID εννοώ. Και εναλλακτικά στις περιπτώσεις που η κλινική αυτή γεμίζει, ανοίγουμε και μία άλλη κλινική στον τρίτο όροφο. Δυστυχώς το Σαββατοκύριακο οι εισαγωγές ήταν πολλές. Είχαμε και δύο διασωληνώσεις νέων ανθρώπων, 47 και 50. Καθημερινά υπάρχει κλιμάκωση της κατάστασης. Έχουμε ξεπεράσει τα όρια του νοσοκομείου. Με το προσωπικό τι γίνεται? Έχετε σε αναστολή αρκετό προσωπικό εσείς εκεί και πώς αυτό το πράγμα καλύπτεται τώρα? Με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων σας, έρχονται απ' έξω, βοηθάνε κάποιοι, τι ακριβώς γίνεται? Όχι, κανείς δεν έρχεται να βοηθήσει όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, διότι στις περιπτώσεις του προσωπικού καθαριότητας, τεχνικής υπηρεσίας και διοικητικού έγιναν οι αντικαταστάσεις του προσωπικού. Δεν έγινε στο ιατρικό, που βέβαια το ιατρικό δεν υπήρχε θέμα, διότι η Συρία ένωσε το νοσηλευτικό. Το νοσηλευτικό όμως που αυτή τη στιγμή μαζί με τις επιστροφές της 45 είναι υπάρχοντα. Δεν έχουμε καλό ήχο με την κυρία Πετράκη, παρακαλώ να το διορθώσετε. Ναι, σας ακούμε κυρία Πετράκη. Στο νοσηλευτικό προσωπικό έλεγα δεν έχουμε καμία απολύτως αντικατάσταση. Δεν αντικαταστάθηκε κανείς. Πόσους έχουμε σε αναστολή, πώς είναι σε αναστολή εκεί σε εσάς? Αυτή τη στιγμή μαζί με τις επιστροφές ήταν λίγο παραπάνω, τώρα είναι 45 νοσηλευτές. 45 νοσηλευτές. Βεβαίως οι ελλείψεις, να σας πω, είναι πολύ παραπάνω, δεν είναι 45. Ναι, είναι και τα κενά που είχαμε ήδη στις οργανικές θέσεις. Ακριβώς, οι ελλείψεις αυτή τη στιγμή ανέρχονται σχεδόν στα 220 άτομα. Τώρα, έχει μετακινηθεί κόσμος από τα κέντρα υγείας, από τα αγροτικά ιατρία? Όχι, δεν έχει μετακινηθεί κόσμος. Και τα κέντρα υγείας μας έχουν οριακή λειτουργία, όσον αφορά το νοσηλευτικό τουλάχιστον προσωπικό. Οπότε είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει αυτό. Έχουμε διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ στο νοσοκομείο? Είχαμε μέχρι πριν από λίγες ώρες. Στη διάρκεια της νύχτας έναν άνθρωπο διασωληνωμένο, τελικά κενώθηκε ένα κρεβάτι στη ΜΕΘ και πήγε στη ΜΕΘ. Έχουμε πει στη διαδικασία κάτι που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, το έχει πει και ο κ. Καπραβέλλος, να κάνουμε διαλογή ποιος πάει ΜΕΘ και ποιος μένει έξω? Όχι ακόμα. Πάμε στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Θα διασωληνωθεί ο ασθενής που πρέπει να διασωληνωθεί, θα διασωληνωθεί. Ενδεχομένως θα παραμείνει στον χώρο της ανάνοιξης του χειρουργείου μέχρι να βρεθεί κρεβάτι, είτε στη δική μας ΜΕΘ είτε σε οποιαδήποτε άλλη ΜΕΘ. Ωραία. Πάμε στο νοσοκομείο της Κοζάνης να δούμε ποια είναι η εικόνα. Κύριε Ντέντι. Κύριε Καρυπίδη, η εικόνα είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία αύξηση των κρουσμάτων. Νοσηλεύονται 35 άτομα στην κλινική COVID του νοσοκομείου. Αυτό φαίνεται να έχει και μία αύξηση από την τελευταία εβδομάδα και υπάρχει μία πίεση που αναμένουμε στις επόμενες μέρες. Από εκεί και πέρα υπάρχει το Plan B,
όπως θα εξελιχθεί, που θα, αυτοί που θα χρειάζεται να νοσηλευτούν θα νοσηλευτούν στη χειρουργική κλινική ή σε άλλες κλινικές που θα ονομαστούν και αυτές τις κλινικές COVID. Τώρα, και οι δύο εκπροσωπείτε τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία μας. Τα νοσοκομεία μας είναι στα ωριά τους. Και το προσωπικό μας είναι στα ωριά του. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Να δείτε. Με τις, υπάρχει ξεκούραση, υπάρχει, διότι αν δεν είστε και σε μια κατάσταση έτσι ξεκούρασης, δεν θα μπορέσετε και να τα απεξέλθετε. Εδώ μιλάμε τώρα για ιατρικές, νοσηλευτικές πράξεις. Δεν είναι απλό το πράγμα. Δεν είναι απλό. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου, με την αναστολή που έχουν βγει οι συνάδελφοί μας, έχουν κοπεί και οι άδειες όλου του προσωπικού. Έχουν γυρίσει πίσω αυτοί που είχαν άδεια για να πάρουν οι διακοπές που ήταν τότε. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε να πάρουμε άδειες από το 2020 και το 2021. Αυτό έχει ένα μεγάλο αντίκτυπο και στην κούραση στο προσωπικό. Και δεν είναι δυνατόν σε κάποια τμήματα που δεν υπάρχουν αναστολές να μην μπορούν να πάρουν άδειες. Γιατί αυτές θα μεταφερθούν και στην επόμενη χρονιά. Πέρα από εκεί, αυτοί που λήγουν με τις συμβάσεις, που είναι επικουρικό προσωπικό, που οι συμβάσεις τους πηγαίνουν, μετατίθενται μέχρι 31 Τρίτου Μαρτίου, πρέπει να πάρουν τις άδειες. Γιατί αν θα χρειαστούν να απολυθούν αυτοί οι συνάδελφοι, δεν θα έχουν πάρει τις άδειες τις κανονικές. Εφημερίες τέτοια, εφημερίες. Οι εφημερίες πληρώνονται κανονικά μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε οι άδειες τι με έλεγε Νέστη. Κυρία Πετράκη, ποια είναι η κατάσταση εκεί σε αυτό το θέμα, σε εσάς, και αν πληρώνονται και εφημερίες, διότι υπάρχει πληροφορία, έχει δει και το φως δημοσιότητας, σε κάποια νοσοκομεία έχουν να πάρουν εφημερίες να πληρωθούν και 6 μήνες. Δεν ακούμε την κυρία Πετράκη, παρακαλώ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά την καταβολή των πρόσθετων αμοιβών. Mm-hmm. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει σε αυτό. Ακόμη και οι υπερβάσεις των εφημεριών πληρώνονται αμέσως. Mm-hmm. Όσον αφορά τις άδειες, μοιραία οι άδειες, όχι τώρα μόνο, από την έναρξη της πανδημίας, αναστέλλονται συνεχώς. Υπάρχει πολύ μικρό χρονικό διάστημα που οι άδειες απελευθερώνονται. Αντιλαμβάνεις ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σε αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα να χορηγηθούν οι άδειες. Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί. Σχεδόν ίσα που έχουν εξαντληθεί, να σας πω, οι άδειες του έτους, οι οφειλόμενες, 2019. Δηλαδή, υπάρχουν και κλινικές που οι άδειες του 2020 και του 2021 είναι απόφυτες, ακόμη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Συν τα ρεπό, τα ημέρες ανάπαυσης οι οποίες οφείλονται. Τώρα, επειδή είστε στην πρώτη γραμμή και μέσα από την εμπειρία που έχετε αντλήσει, έτσι όπως βλέπετε τη συνολική εικόνα, τι θα λέγατε στον Υπουργό Υγείας, τι πρέπει να προσέξει, αλλά και σε όλους εμάς, τους πολίτες, τι πρέπει να κάνουμε, τι συμβουλεύετε? Αυτό που θεωρούμε εμείς είναι ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της αντιμετώπισης της πανδημίας ό,τι αφορά τα μέτρα. Δηλαδή, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να κλαίνει πάνω από το χυμένο γάλα, βλέποντας την τεράστια αύξηση των κρουσμάτων. Όμως δεν ήταν καμία έκπληξη αυτό, διότι αριθμητικά, με μαθηματική ακρίβεια, φαινόταν σχεδόν από το Σεπτέμβριο πως αυξάνονται τα κρούσματα και σε μια κατάσταση θα φτάσουμε και ακόμη χειρότερα από ό,τι είναι σήμερα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί με ημίμετρα, ούτε χαϊδεύοντας αυτιά, ούτε φοβούμενοι το πολιτικό κόστος, να αντιμετωπίζουν την πανδημία. Μάλιστα. Έτσι, θα πρέπει να κάνουν επέκταση καθολική υποχρεωτικότητα του εμβολίου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν αντέχουν όχι τα νοσοκομεία, οι άνθρωποι που είναι μέσα δεν αντέχουν. Ναι. Δεν μπορεί να στοχοποιεί μόνο τους υγειονομικούς στο κομμάτι της υποχρεωτικότητας, χαϊδεύοντας όλες τις υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες, παρόλο που οι υγειονομικοί ήμασταν αυτοί που στο 90% ήμασταν εμβολιασμένοι. Ναι, κύριε Ντέτη, ποια είναι η δικιά σας άποψη? Βεβαίως, ότι πρέπει να πούμε ότι η υγειονομική είναι 90% και παραπάνω εμβολιασμένη, το 1% που είναι εμβολιαστή. Ο καθένας έχει το δικαίωμά του να επιλέγει. Έπρεπε να υπάρχει καθολικότητα του εμβολιασμού και γι' αυτό δεν πρέπει να στοχοποιούμαστε μόνο εμείς. Μόνο εμείς είμαστε, οι υγειονομικοί είναι σε αναστολή, όλοι οι άλλοι κλάδοι εργάζονται. Και από εκεί από αυτού υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν ελέγχους όσον αφορά για να, αν τηρούνται τα μέτρα κατά το COVID. Τον Υπουργό Υγείας θα τον λέγατε, αν τον είχατε απέναντι. Κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς έχουμε πει ότι πρέπει να γίνουν προσλήψεις, να γίνουν οι μονιμοποιήσεις όλων των συναδέλφων που εργάζονται με ελαστικές μορφές ενέργειας, δηλαδή ή επικουρική ή ο ΑΕΔ με συμβάζει, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 45.000 κοινές οργανικές θέσεις στα νοσοκομεία. Αυτοί εφαρμόζουν, δηλαδή κάνουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οπότε πρέπει να γίνουν και να γίνουν άμεσα προσλήψεις, που δεν έχουν γίνει ούτε και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουν κάποιοι γιατροί τότε πάρα πολύ στο νοσοκομείο, αλλά προσλήψεις σε προσωπικό, νοσηλευτικό και παραιατρικό δεν έχουν γίνει από καμία. Και καταλαβαίνετε ότι έχουν συνταξιοδοτηθεί 25.000 κόσμος. Και πέρα που έλεγαν ότι αν ένας στους πέντε να έρχεται και σε εμάς τον επόμενο χρόνο άλλαξε ένας προς ένας, δεν έχει έρθει κανείς.
Να κλείσω. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει σίγουρα από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αυτή τη στιγμή θα προκηρύξει μόνιμες θέσεις εργασίας. Οι θέσεις επικουρικού προσωπικού που σκέφτονται να προκηρύξουν και να κάνουν προσλήψεις δεν είναι πλέον δελεαστικές, δεδομένου ότι και στον ιδιωτικό τομέα, ακριβώς εξαιτίας της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους υγειονομικούς και στον ιδιωτικό τομέα, και στον ιδιωτικό τομέα πλέον γίνονται προσλήψεις με ικανοποιητικές αμοιβές. Κανείς λοιπόν δεν αφήνει αυτή την εργασία που έχει βρει, συνάδελφο, να έρθει στο νοσοκομείο να πάρει λιγότερα χρήματα και να είναι με αυτήν τη αγώνα. Ανά ένα χρόνο θα πάρει παράταση, θα μείνει, δεν θα μείνει κτλ. Η θέση λοιπόν για να έρθουν οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο πρέπει να είναι προκήρυξη μόνιμων θέσεων πλέον. Πάνω σε αυτό που λέει και η συνάδελφος, πρέπει να πούμε ότι δεν έρχονται να φύγουν, δεν γίνεται και η επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας παίρνει όλα τα καθαρά περιστατικά και όσον αφορά και οι εγχειρήσεις και όλο στο γίνεται στον ιδιωτικό τομέα, δεν λειτουργεί επί το πλήστο το δημόσιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες ελλείψεις και σε αισιολόγους σε εμάς εδώ στη Δυτική Μακεδονία και πηγαίνουν στους ιδιώτες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν έρχεται στα νοσοκομεία για να πάρει θέση, δεν προκηρύξονται βέβαια, αλλά δεν έρχεται και γιατί υπάρχει νοσηλεία COVID. Μάλιστα. Ωραία. Να ευχαριστήσω θερμά και τους δύο, να ευχηθώ δύναμη και κουράγιο. Να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσουν αρκετά. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από την εξέλιξη της πανδημίας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σύντομα να λήξει η πανδημία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Πάμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα. Είδαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας πώς εξελίσσεται η πανδημία, τι γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία μας. Μιλήσαμε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται ο εμβολιασμός σας στη Βόρεια Ελλάδα. Να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το εμβόλιο είναι φάρμακο. Ούτε μπορείς να το ιδεολογικοποιήσεις, ούτε να ασκείς θρησκευτική πολιτική πάνω του. Είναι γελίο. Οι πρώτες μαύρες εβδομάδες του Νοεμβρίου με τα πιο θλιβερά ρεκόρ στους σκληρότερους δείκτες εδώ και 1,5 χρόνο υγειονομικής κρίσης προδιαγράφουν δύσκολη είσοδο της χώρας του χειμώνα, ακόμη και αν δεν επιβεβαιωθούν όσοι εκτιμούν σφοδρή επίθεση της πανδημίας και εντός του Δεκεμβρίου. Τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα, όπως τα ξέρετε. Είμαστε σταθερά σε μια ψηλή ροή περιστατικών. Έχουμε σταθεροποιηθεί, αλλά σε πολύ ψηλά νούμερα. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια πολύ αργή αποκλιμάκωση τον επόμενο 1-1,5 μήνα. Στην Καβάλα δεν πιστεύω ότι θα έχουμε. Τα νούμερα που βλέπω δηλαδή πάμε προς μια σταθεροποίηση αλλά σε ψηλά νούμερα και περιμένουμε πολύ αργή αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μια κακή εξέλιξη είναι να μην αποδώσει έγκαιρα το μείγμα μέτρων, απαιτώντας διαρκώς βελτιώσεις και διορθώσεις και μετατρέποντας και το Δεκέμβριο σε μαύρο μήνα. Θα πω για άλλη μια φορά ότι το εμβόλιο είναι φάρμακο, δεν είναι ιδεολογία, ούτε ιδεολόγημα. Έτσι. Δεν είναι θρησκεία, δεν είναι ο Σατανάς, δεν είναι τίποτα από όλες αυτές τις ηλιθιότητες που ακούγονται. Είναι ένα φάρμακο. Ας σταματήσουν όλοι να παίζουν με διάφορους λαϊκισμούς, είτε κληρικοί, είτε ιεράρχες, είτε οτιδήποτε, ας σταματήσουν επιτέλους, έχουν κάνει ήδη μεγάλη ζημιά. Το ακραίο σενάριο, αυτό που όλοι απεύχονται, αλλά βρίσκεται κανονικά στο τραπέζι, περιλαμβάνει ουσιαστικά αποφάσεις για πλήρες μπλόκο των ανεμβολίαστων, εφόσον προκύψει ανεξέλεγκτη κατάσταση με λυγισμένα τα περισσότερα νοσοκομεία της Ελλάδας. Νομίζω πως αν και πιστεύω ότι τελικά το lockdown των ανεμβολίαστων είναι πολύ πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή, τελικά δεν μπορείς να τιμωρείς αυτούς που εμβολιάστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Καλύτερα θα ήταν να ληφθούν και άλλα μέτρα προς την κατεύθυνση του περιορισμού των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί και για το δικό τους καλό ουσιαστικά. Είναι πολύ πιο
εύκολο να κολλήσει κάποιος που δεν έχει εμβολιαστεί παρά κάποιος που έχει εμβολιαστεί. Έτσι. Άρα και για το δικό τους καλό είναι καλύτερο να ληφθούν μέτρα προς τον περιορισμό της κίνησης αυτών των ανθρώπων. Τώρα, για ποιο λόγο δεν εμβολιάζεται, ο καθένας ξέρει τα δικά του. Το αισιόδοξο της υπόθεσης είναι ότι τουλάχιστον για το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας το ενδιαφέρον για ραντεβού της πρώτης δόσης εμβολιασμού έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυξηθήκατε πάρα πολύ και τα πρώτα ραντεβού πια. Νομίζω ότι είτε φοβήθηκε ο κόσμος, είτε τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί προς την κατεύθυνση ουσιαστικά του lockdown των ανεμβολίαστων, νομίζω ότι οδηγήσανε σε μια κατάσταση όπου ναι, έχουμε αρκετά μεγάλη αύξηση. Παιδιά νοσηλευόμενα είχαμε 2, κατά καιρούς έχουμε 1 ή 2, όχι ιδιαίτερα πράγματα, δεν μπορώ να πω. Μένουμε κυρίες και κύριοι στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, να δούμε πώς εξελίσσεται η πανδημία. Προηγήθηκε και το ρεπορτάζ. Να συνομιλήσουμε τώρα με τον αναπληρωτή καθηγητή φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαζής. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα σας. Μαζί μας και ο συνάδελφος ο Νίκος Σπιτσέρης από την Καβάλα και το Σέντερ και ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος από την Κοζάνη και το Φλάστη της Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, να πάρω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς πρώτα, κύριε καθηγητά. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η προσπάθεια που γίνεται για τον εμβολιασμό και βέβαια αμέσως μετά να μας πείτε τι γίνεται και με το άλλο όπλο που είναι τα φάρμακα που είναι και στην ειδικότητά σας. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες μια αύξηση των ραντεβού που κλείνονται για την πρώτη δόση του εμβολίου και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Μετά από μια κάμψη σημαντική, θα έλεγα, που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, φαίνεται ότι οι συμπολίτες μας αναγνωρίζουν την αξία του εμβολιασμού και σπέβδουν σε μεγαλύτερο ποσοστό να εμβολιαστούμε την πρώτη δόση. Και βεβαίως έχουμε και αυξημένη ζήτηση από αυτούς που ήδη έχουν εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις των εμβολίων για την τρίτη δόση, την ενισχυτική του λεγόμενη του εμβολίου. Οπότε θα πρέπει τώρα, σε αυτή τη χρονική στιγμή ακριβώς να εντατικοποιήσουμε πάλι την προσπάθεια της ενημέρωσης για την αξία και τα αδιαμφισβήτητα ωφέλη του εμβολιασμού. Βλέπουμε ότι στις μονάδες εντατικής θεραπείας το 85 έως 90% των ατόμων που νοσηλεύονται είναι ανεμβολιαστοί. Έτσι αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Αυτό θα πρέπει να βλέπουν όλοι και πραγματικά να φροντίσουν ιδίως οι άνθρωποι μεγαλύτερων ηλικιών, ιδίως τα άτομα άνω των 50, οπωσδήποτε να εμβολιαστούν άμεσα, αλλά και όλες οι υπόλοιπες ομάδες όπως έχουν προτεραιοποιηθεί πραγματικά για να καταφέρουμε να φτάσουμε όσο δυνατότερο, το δυνατόν νωρίτερα, στο περιβόητο τείχος της ανοσίας. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των φαρμάκων, έχουμε κάποια πολύ ελπιδοφόρα νέα. Ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες 2 αντιϊκά χάπια τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες. Μάλιστα, στη Μεγάλη Βρετανία ήδη εγκρίθηκε το ένα εξ αυτών της Merck για να κυκλοφορήσει άμεσα. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι τα χάπια αυτά δεν αφορούν όλους, έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις. Δηλαδή θα πρέπει εντός των 5 πρώτων ημερών από τη λίμωξη σε άτομα που έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, άρα είναι υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση, αυτά τα άτομα να επιλέγονται προσεκτικά και να λαμβάνουν την αντιϊκή αυτή θεραπεία, γιατί δεν έχουμε δεδομένα αυτή τη στιγμή για τον γενικό πληθυσμό. Άρα τα φάρμακα είναι κάτι ελπιδοφόρο, αλλά είναι συμπληρωματικό. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον εμβολιασμό και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό παραμένει το μοναδικό μας όπλο, το εμβόλιο, και δεν πρέπει να παραπλανηθεί κανείς και να θεωρεί ότι επειδή στο επόμενο χρονικό διάστημα θα κυκλοφορήσουν κάποια χάπια, ότι δεν χρειάζεται να κάνει το εμβόλιο και ότι θα λάβει αυτά και θα προστατευτεί. Τι άλλο έχουμε στη φαρέτρα μας για να πολεμήσουμε τον ιό, το εμβόλιο, κάποια φάρμακα που λέτε ότι επίκειται, ήδη παίρνουν εγκρίσεις στην Μεγάλη Βρετανία. Ακούμε για τα μονοκλωνικά αντισώματα. Ποια είναι η άποψή σας και τι άλλα όπλα έχουμε στη φαρέτρα μας, κύριε καθηγητά? Διότι πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα όλων των θεμάτων για να μην δημιουργούνται, ξέρετε, και αυτές οι παραφιλολογίες μεταξύ των πολιτών, των επιστημών, πολλές φορές και μας λυπεί αυτό, των πολιτικών. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί είμαστε εδώ που είμαστε.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πολλά μηνύματα δεν είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακά, οπότε ο κόσμος πιθανότατα έχει μπερδευτεί. Άρα να ξεκαθαρίσουμε ότι νούμερο ένα όπλο είναι το εμβόλιο, πρέπει να σπεύσουμε προς εμβολιασμό. Ένα, τα φάρμακα αναμένεται τους επόμενους μήνες να κυκλοφορήσουν, αλλά θα αφορά αυτή τη στιγμή μια μερίδα ασθενών, όπως και τα μονοκλονικά αντισώματα που αναφέρατε. Και αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, γιατί έχει γίνει πολύ ντόρος, ας το ονομάσουμε έτσι, για τα μονοκλονικά αντισώματα. Καταρχάς, τα μονοκλονικά αντισώματα είναι φάρμακα που χορηγούνται ενδοφλέβια. Άρα θα πρέπει κάποιος να τα λάβει σε εξειδικευμένες νοσοκομιακές μονάδες που θα προορίζονται για αυτό το σκοπό. Ενδοφλέβια χορήγηση. Ποιοι τώρα θα μπορεί να ωφεληθούν από τα μονοκλονικά? Πάλι ουσιαστικά η ίδια ομάδα ασθενών που ανέφερα πριν. Δηλαδή άτομα που διαγιγνώσκονται με ελίμωξη με τον κορονοϊό εντός του πρώτου δεκαημέρου από τη λίμωξη. Δεν πρέπει να είναι παλιά η νόση, έτσι. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το δεκαήμερο από όταν θα εντοπιστεί ο ασθενής, και ο οποίος και αυτός θα είναι ένας ασθενής υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για άτομα που φέρουν κάποιο υποκείμενο νόσημα, όπως σακαρώτης, διαβήτης, μια χρόνια καρδιακή νόσο, σημαντική παχυσαρκία, τα ηλικιωμένα άτομα. Άρα πάλι και τα μονοκλονικά απευθύνονται σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών και η δυσκολία έγκυται στο να εντοπιστούν αυτές οι ομάδες. Δηλαδή εγκαίρως να μπορούμε να εντοπίσουμε το άτομο το οποίο μόλις έχει προσβληθεί από κορονοϊό, έχει παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση, και αυτός να κατευθυνθεί στο εξειδικευμένο νοσοκομιακό κέντρο που θα κάνει ενδοφλέβια έγχυση. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία. Γι' αυτό και τα μονοκλονικά δεν αποτελούν δυστυχώς κάποιο μαγικό φάρμακο το οποίο τώρα δεν είχαμε φέρει στη χώρα μας. Έχει πολύ πολύ συγκεκριμένες και περιορισμένες ενδείξεις. Συνεπώς ούτε από τα μονοκλονικά αντισώματα περιμένουμε να... Γι' αυτό ξαναγυρνάω στο εμβόλιο. Αυτά είναι από πλευράς θεραπευτικής, φαρμακευτικής, τα οποία έχουμε διαθέσιμα αυτή τη στιγμή και στο προσεχές μέλλον για την αντιμετώπιση του ιού. Μάλιστα. Για να βάλω στην κουβέντα τους συναδέλφους, τον Νίκο το Σπιτσέρι από την Καβάλα και το Σέντερ. Νίκο. Εγώ θα ήθελα μόνο κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις στον κύριο καθηγητή. Πέραν της αυτονόητης σημασίας του εμβολιασμού, που είναι ο μόνος ουσιαστικός τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας, και το ζητούμενο δεν είναι να ασθενήσει κανείς και να μπει σε μια διαδικασία να λάβει φάρμακα, αλλά να μην ασθενήσει, και αυτό ακριβώς επιτυχάνεται με το εμβόλιο. Το θέμα είναι το εξής. Αυτοί οι περιορισμοί στους οποίους αναφερθήκατε, ότι πρέπει να είναι μεγάλης ηλικίας, πρέπει να έχουν υποκείμενο σήματα, αυτοί στους οποίους θα χορηγηθούν οι θεραπείες μονοκλονικά ή τα χάπια αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Αυτοί οι περιορισμοί οφείλονται στο γεγονός ότι είναι πανάκριβες αυτές οι θεραπείες ή είναι άλλοι οι λόγοι της ύπαρξής του? Όχι, δεν είναι θέμα κόστους. Είναι μεν ακριβές θεραπείες όπως είπατε. Τα χάπια αυτά αναμένεται να κοστίσουν περίπου στα 1.000 ευρώ αναθεραπεία, ανασθενή. Τα αντισώματα ίσως ένα διπλάσιο κόστος. Αλλά δεν είναι το θέμα του κόστους το πρόβλημα. Είναι της κλινικής ένδειξης. Δηλαδή τα φάρμακα αυτά και τα χάπια και τα μονοκλονικά έχουν δοκιμαστεί και ως τώρα φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσουν ένα αποτέλεσμα σε αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. Δεν έχουν γίνει μελέτες για τον γενικό πληθυσμό, δηλαδή έναν 25χρονο νεαρό χωρίς υποκείμενα νοσήματα που προσβάλλεται από τον κορονοϊό, να δούμε τι όφελος μπορεί να έχει από τα χάπια ή από τα μονοκλονικά αντισώματα. Οι πρώτες μελέτες για τις οποίες πήραν και ένδειξη τα προϊόντα αυτά έγιναν πιο στοχευμένα σε συγκεκριμένες λοιπόν ομάδες ασθενών. Τρέχουν βέβαια μελέτες, η Pfizer για παράδειγμα διεξάγει μελέτες και για τον υπόλοιπο πληθυσμό και σε άτομα χωρίς υποκείμενα νοσήματα ή ακόμα και για προφυλακτική χορήγηση, αν έχει κολλήσει ένα μέλος της οικογένειάς μου, να λάβω εγώ προφυλακτικά ενδεχομένως μια θεραπεία για να μην κολλήσω. Αλλά ακόμα περιμένουμε και θα πάρει μάλλον αρκετούς μήνες να έχουμε αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών ή των μονοκλονικών
χρονικών σε τέτοιους ασθενείς. Ναι, αλλά επειδή όμως συνήθως καταλήγουν οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα, κύριε καθηγητά, εκείνη και η σημαντικότητα και αυτών των φαρμάκων, αλλά και των μονοκλονικών αντισωμάτων. Γιατί εκεί πρέπει πρώτα να στοχεύσουμε, έτσι, σε αυτούς που έχουν τα υποκείμενα νοσήματα. Και στατιστικά αυτοί καταλήγουν και στις ΜΕΘ και χάνουν τη μάχη με τη ζωή, έτσι δεν είναι? Άρα έχει μια λογική δηλαδή το ότι είναι εκεί η στόχευση. Δεν μας ακούει ο κύριος Παπαζήσης. Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση? Θα επιχειρήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε για να δώσω... Α, τον έχουμε. Κύριε Παπαζήση, είχαμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Έτσι είναι οι ζωντανές εκπομπές και το Skype. Για πείτε μας. Έλεγα ότι είναι και λογικό να στοχεύουμε σε ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, γιατί στατιστικά αυτοί καταλήγουν είτε στη ΣΜΕΘ που δίνουν στη μάχη με την πανδημία, έτσι δεν είναι, με τον κορονοϊό. Έχουμε πάλι πρόβλημα με τη σύνδεση. Δυστυχώς δεν μας ακούει και ο Παπαζήσης. Να έρθω στο Βαγγέλη τον Χριστόδουλο. Βαγγέλη. Και να αναφέρουμε κάτι ακόμα το οποίο έχει τη σημασία του. Καταρχήν για το θέμα των εμβολιασμών και το κατά πόσο η αύξηση του αριθμού εμβολιασμένων βοηθά. Έχουμε δει πίνακες επίσημους όπου χώρες οι οποίες έχουν συγκεντρώσει μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων δείχνουν να έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό νέων κρουσμάτων. Υπήρξε αυτή η παρανόηση και κακή πληροφόρηση και πιθανώς λανθασμένη πληροφόρηση πολλές φορές από την κυβέρνηση ότι αν εμβολιαστείς ξεμπερδεύεις. Δεν ισχύει αυτό προφανώς. Από την άλλη όμως ο εμβολιασμός ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού έφερε σε άλλες χώρες μείωση κρουσμάτων. Και χώρες που δεν τα πήγαν καλά στους εμβολιασμούς, τώρα ταλαιπωρούνται σε μεγάλο ποσοστό, όπως είναι και η Ελλάδα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το είπε ο κ. Καθηγητής, είναι να τον βάλουμε πάλι στην κουβέντα, Βαγγέλη, και να το μεταφέρεις μετά. Κύριε Καθηγητά, ελπίζω να μην έχουμε ξανά πρόβλημα με τη σύνδεση. Μας ακούτε τώρα? Ελπίζω ότι. Εγώ σας ακούω, ναι. Ναι. Εγώ σας ακούω. Έλεγα, λέω, ότι είναι και λογικό να στοχεύσει εκεί η επιστήμη, είτε με τα φάρμακα είτε με τα μονοκλονικά, διότι και στατιστικά οι άνθρωποι που καταλήγουν τελικώς είναι αυτοί που έχουν και τα υποκείμενα νοσήματα, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστό είναι αυτό. Αυτή είναι μια ομάδα στόχος, αλλά επιπλέον αυτό σχετίζεται και με τον τρόπο δράσης των φαρμάκων αυτών ή των μονοκλονικών, γιατί ας πούμε θα μας ενδιέφερε να είναι αποτελεσματικά και για τους ασθενείς που εισάγονται στο νοσοκομείο ή που διασωληνώνονται ενδεχομένως, δηλαδή που έχουν πιο βαριά νόσηση. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται από το μηχανισμό δράσης αυτών των φαρμάκων αλλά και των μονοκλονικών ότι η προστασία αφορά αυτούς που βρίσκονται ένα στάδιο πριν. Δηλαδή εντοπίζονται στο πρώτο διάστημα που σημαίνει δεν έχει πολλαπλασιαστεί σε όλη του την έκταση ο ιός, άρα προλαβαίνουμε να εμποδίσουμε τον πολλαπλασιασμό του ή να τον μπλοκάρουμε με τα μονοκλονικά. Θα ήταν επιθυμητό να μπορούσαν τα φάρμακα αυτά ή τα αντισώματα αυτά να δουλεύουν και στους ασθενείς που νοσηλεύονται. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καλά δεδομένα για χρήση. Άρα λέτε ότι το πόσο γρήγορα παρεμβαίνουμε είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Καθοριστικό μάλλον, είναι όχι μόνο ουσιαστικό, καθοριστικό. Μάλιστα. Είναι καθοριστικό και εδώ ακριβώς είναι η δυσκολία, έτσι, γιατί σκεφτείτε ότι θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε ένα μητρό, ας το πούμε, ασθενών, όπου θα μπορούμε κατευθείαν να εντοπίσουμε ποιος είναι αυτός που έχει υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση και μέσα στις πρώτες μέρες να χορηγήσουμε το φάρμακο ή το αντίσημα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει δυσκολία αυτή τη στιγμή με αυτά τα διαθέσιμα προϊόντα. Αυτό μας εξάγει και ένα ασφαλές, θα μπορούσαμε να πούμε, συμπέρασμα. Όταν κάποιος νοσεί, μπορεί, εντάξει, σαν γρήπη είναι, θα το περάσω. Αν βλέπει ότι επιδεινώνεται η κατάστασή του με υψηλό πυρετό, πόνους, συμπτώματα, αρχίζει πέφτει το οξυγόνο, πρέπει οπωσδήποτε να προστρέξει το νοσοκομείο. Έτσι, αυτό μας λέτε, κύριε καθηγητά. Διότι υπάρχει κόσμος που λέει, εντάξει, μωρέ, θα το περάσω. Και όταν πάει στο νοσοκομείο, είναι αργά. Πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Είναι ήδη αργά, βέβαια. Πρέπει άμεσα να ζητήσει βοήθεια ή να απευθυνθεί στον γιατρό του και τα λοιπά. Και έτσι να γίνει επικοινωνία ακριβώς για να προλάβει να χορηγηθεί έγκαιρα εκεί που ενδείκνεται το φάρμακο. Να βάλω στην κουβέντα τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο που ήθελε κάτι να ρωτήσει. Μία σύντομη ερώτηση, αλλά είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Το έχουμε ακούσει από πολλούς συνανθρώπους μας να λένε το εξής. Δεν εμπιστεύομαι το εμβόλιο, θα περιμένω γιατί σιγά σιγά μπαίνουν και τα φάρμακα στην καθημερινότητά μας. Για ποιο λόγο, γιατί γνωρίζω την απάντηση, έχει σημασία να το ακούσουμε από εσάς όμως, είναι λανθασμένο το επιχείρημα αυτό ότι δεν κάνω το εμβόλιο, θα περιμένω το φάρμακο? Όπως υπόθηκε και πριν, αφενός το εμβόλιο είναι μέσο πρόληψης. Οπότε
είναι καλύτερα το προλαμβάνει να μην αρρωστήσουμε από το να αρρωστήσουμε και να αναζητούμε μετά θεραπεία. Δεύτερον, όπως είπαμε, τα διαθέσιμα έως αυτή τη στιγμή και αυτά που προβλέπονται τους επόμενους μήνες τουλάχιστον φαρμακευτικά προϊόντα δεν είναι αποτελεσματικά για όλον τον πληθυσμό. Αφορούν μόνο συγκεκριμένες, πολύ συγκεκριμένες ομάδες που μπορεί να προστατεύσουν από τη σοβαρή νόσηση. Άρα πρέπει να επιμείνουμε και να τονίσουμε τη λογική του εμβολιασμού, γιατί ακριβώς το εμβόλιο θα προλάβει την νόσο σε σημαντικό ποσοστό. Άκουσα πριν που αναφέρατε έτσι ότι και οι πλήρως εμβολιασμένοι μπορεί να κολλήσουν τον κορονοϊό. Αυτό ισχύει, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε ότι η πιθανότητα είναι πολύ πολύ, πολύ μικρότερη από έναν ανεμβολιάστο και ακριβώς η νόσηση είναι πολύ ελαφρύτερη. Κύριε καθηγητά, και τα ποσοστά αυτά στα νοσοκομεία. Και κάτι ακόμα, τα εμβόλια έχουν δοκιμαστεί σε μερικά δισεκατομμύρια πολίτες, τα φάρμακα ακόμα όχι, και παραδοσιακά, εσείς το γνωρίζετε, είναι η δική σας επιστήμη, εγώ δεν το γνωρίζω πέρα από τις δικές σας διευκρινήσεις, τα εμβόλια παρουσιάζουν λιγότερες παρενέργειες από τα φάρμακα παραδοσιακά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Να τονίσουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 7 δισεκατομμύρια εμβολιασμοί παγκοσμίως. Στην Ελλάδα είμαστε γύρω στα 13 εκατομμύρια δόσεις και βλέπουμε πραγματικά εν τέλει και στην πράξη ότι τα εμβόλια αποδεικνύονται ασφαλή. Είναι εξαιρετικά σπάνιες οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ αντιθέτως, και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε από την καθημέρα πράξη, ότι τα φάρμακα, κάθε φάρμακο, κάθε βιολογικά δραστική ουσία έχει πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα το συνολικό όφελος του εμβολιασμού, όπως προκύπτει παγκοσμίως, είναι αδιαμφισβήτητα, υπερτερεί αδιαμφισβήτητα από όποιον θεωρητικό κίνδυνο παρενέργειων. Κύριε καθηγητά, επειδή έχω συζητήσει με πολλούς εμβολιασμένους, λέγαμε, ας πούμε, ότι κάνεις το εμβόλιο, δύο δόσεις, ξεμπερδεύεις. Μετά είπαν όχι, χρειάζεται και μια αναμνηστική δόση, τρίτη δόση. Μετά από ένα εξάμηνο. Τώρα το εξάμηνο πάει να γίνει τετράμηνο. Και να ακούγεται ότι δεν θα είναι μόνο η τρίτη αναμνηστική, θα υπάρξει και τέταρτη και πέμπτη και πάει λέγοντας. Όλο αυτό δημιουργείται, πιστεύετε ότι δημιουργεί μια σύγχυση πάλι στους πολίτες και μια ανησυχία που να αρχίζουν και οι ήδη εμβολιασμένοι να προβληματίζονται και λέμε τι γίνεται τώρα εδώ. Όπως είπατε, προκύπτει τώρα η ανάγκη για μια τρίτη ενισχυτική δόση. Νομίζω το εξάμηνο είναι καλό χρονικό διάστημα. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ναι, μεν αρχίζει η πτώση των αντισωμάτων από το τρίμηνο. Εκεί γύρω στο εξάμηνο είναι καλό το χρονικό διάστημα πραγματικά για την booster δόση, την τρίτη αυτή δόση που εκτινάσει τους τίτλους των αντισωμάτων. Είμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, μια πανδημία, και προφανώς δεν μπορεί κανείς να είναι από την αρχή βέβαιος για την αποτελεσματικότητα προϊόντων που αναπτύχθηκαν γρήγορα και μέσα σε τόσο ανάγκη να καλύψουν τεράστιο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Οπότε το να προκύπτει ανάγκη για μια τρίτη δόση δεν αποτελεί έκπληξη για μας και μάλιστα από την αρχή, από τους πρώτους μήνες, υπήρχε αυτό στο μυαλό μας και τονίζαμε ότι πιθανόν να χρειαστεί μια τρίτη δόση. Λέγαμε στους 9 ή 12 μήνες, το εξάμηνο μάλλον, σε πολλές χώρες ξέρετε αφήνουν και περιθώριο. Κύριε καθηγητά, σε εσάς τους επιστήμονες είναι λογικό να υπάρχει και αλίμονο αν δεν υπάρχουν όλες αυτές οι προβλέψεις και ο προσεκτικός σας λόγος, ο επιστημονικός λόγος. Μα δανείζομαι το ερώτημα του και τον προβληματισμό του Νίκου του Σπιτσέρη. Είχαμε όμως πολιτικούς και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λέει ότι εμβολιαστείτε και έχουμε ελευθερία. Διανύουμε το τελευταίο μίλι. Αυτό πάει ο άλλος, εμβολιάζεται, κάνει τη δεύτερη δόση του, τηρεί τα μέτρα και σου λέει τι γίνεται τώρα. Θα πάω και σε τρίτη δόση και εγώ τον παίρνω τον ιό και εγώ τον μεταδίδω τον ιό. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι αυτό που καταγράφτηκε, οι πολιτικοί να γίνουν επιστήμονες και κάποιοι εκ του συναδέλφων σας να γίνουν και αυτοί λίγο πολιτικοί, έχει πληγώσει την εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών, επιστήμης και πολιτικής. Αυτό εντοπίζω εγώ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε μου παρακαλώ. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και το μόνο που μπορώ να πω εγώ γι' αυτό είναι ότι θα πρέπει να εμπιστευόμαστε την επιστήμη και βλέποντας και την πρόοδο πραγματικά και τα επιτεύγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε όχι μόνο τα εμβόλια που ξέρουμε, 23 διαθέσιμα εμβόλια παγκοσμίως αυτή τη στιγμή για τον κορονοϊό, για μια πρωτόγνωρη κατάσταση που αναπτύχθηκε μέσα σε λίγους μήνες. Να βλέπουμε ότι βγαίνουν καινούργια φάρμακα. Άρα θα πρέπει ουσιαστικά
να εμπιστευτούμε την επιστήμη χωρίς να παραπλανόμαστε από πληροφορίες και δεδομένα που ενδεχομένως κάποιοι δεν παρουσιάζουν σωστά ή και διαστραβλώνουν. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι εξ αρχής λέγαμε θα γίνουν οι δύο δόσεις και πιθανόν ελευθερωθήκαμε, αλλά βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο της χώρας μας, είναι παγκόσμιο, και η ανάγκη για ενδεχομένως της ανανέωσης της ανοσίας μέσω των εμβολίων. Αυτό συμβαίνει στην επιστήμη. Πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν γίνει θεαματικά βήματα και πραγματικά εμείς χαιρόμαστε για όλα αυτά που επιτυγχάνει η επιστήμη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προφανώς θα πρέπει και ο κόσμος και ο εμβολιασμένος κόσμος να το κατανοήσει αυτό και να μην απογοητευτεί εάν ακούει για τρίτη δόση ή αν ακούει για μια αναμνηστική δόση ενδεχομένως κάθε χρόνο έναντι του κορονοϊού. Αυτά είναι δυναμικά δεδομένα που βλέπουμε ότι τα παρακολουθούμε μέρα με τη μέρα. Άρα έτσι συμβαίνει και δεν πρέπει να απογοητευτούμε, αντιθέτως να είμαστε πολύ χαρούμενοι και να εμπιστευτούμε τα επιστημονικά δεδομένα. Καθαρό. Ευχαριστώ τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παπαζήση, για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε να συνομιλήσουμε μαζί σας και να μας δώσετε πολύ χρηστικές επιστημονικές προσεγγίσεις και πληροφορίες, όχι πολιτικές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει ο Νίκος ο Σπιτσέρης ή ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος κάτι τελευταίο να πούνε, να σχολιάσουν. Όχι, ήταν σαφής ο κύριος καθηγητής. Ωραία, ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα συνέδριο που έχουμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες του στην Κοζάνη, το οποίο αναζητά την επόμενη μέρα μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Βαγγέλη. Να πούμε εντάχει ότι είναι μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Κοζάνης και στην οποία συμμετέχουν πολλοί φορείς. Έχουμε εκπροσώπους των επιμελητηρίων όλης της χώρας. Έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους. Έχουμε τον κύριο Μουσουρούλη, το συντονιστή του σχεδίου για την δίκαιη μετάβαση. Παρόν είναι και ο αναπτυξιακός υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Παθανάσης, ο οποίος προχώρησε και σε μια δήλωση που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Και βεβαίως είναι και εκπρόσωποι άλλων φορέων, όπως είναι η ΓΕΣΕΒΕ και άλλοι. Πάμε στον κύριο Παθανάση, ο οποίος σε δηλώσεις που έκανε πριν την έναρξη του συνεδρίου, τον ρωτήσαμε για ποιο λόγο έχουμε μείνει τόσο πίσω, για ποιο λόγο έχουμε περάσει τόσοι μήνες, χρόνια από την ανακοίνωση για την απολιγνητοποίηση. Υπόθηκε ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην περιοχή μας ώστε να μην χαθούν και θέσεις εργασίας, να μην χαθούν πόροι, να μην χαθούν έσοδα, να μην χαθούν δουλειές. Και έχουμε μείνει στάσιμοι εδώ και πολύ καιρό. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι μείναμε στάσιμοι, υποστήριξε ότι το σχέδιο πρέπει να περάσει από μια σειρά σταδίων προτού εγκριθεί και το τελευταίο στάδιο είναι αυτό που υπάρχει τώρα, η τελική έγκρισή του από τις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αρμόδιους φορείς. Επίσης τον ρωτήσαμε για το αν υπάρχει τουλάχιστον μια πρώτη εικόνα για αναπτυξιακές προοπτικές και για επενδυτικές προοπτικές. Μας είπε ότι αναμένουμε εξελίξεις από τον επόμενο χρόνο, γιατί πολλοί επενδυτές περιμένουν το να ανοίξουν κάποια νέα αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι μια δήλωση η οποία ήδη συζητείται εντόνως, καθώς αναρωτιέται κανείς αν πρέπει να στηρίζουμε το μέλλον μας σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Αυτά τα στάδια που πρέπει να περάσει και αυτά τα στάδια που πέρασε αυτή η απόφαση, τι μας δίνει ως αποτέλεσμα? Ήδη έχουμε 3.000 ανέργους. Ήδη έχουμε μεγάλη αστιφιλία. Θα το δείξει και η απογραφή. Έτσι που εγκαίρως εμείς παρεμβήκαμε και μέσα από την εκπομπή Βαγγέλη και εσείς, το να αναδείξουμε και να πούμε τον κόσμο ότι πρέπει να απογραφεί και τη σημαντικότητα αυτού του χειρήματος, και θα επανέλθουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί όλοι πρέπει να συμμετάσχουμε. Πολύ σημαντική απογραφή. Και η απογραφή λοιπόν, τα στοιχεία που υπάρχουν ως πρώτης εκτιμήσης, το λέει και ο Δήμαρχος Κοζάνης και άλλοι τοπικοί αυτοδιοικητικοί, έχουμε φυγή του κόσμου. Ανεργία, φυγή του κόσμου, κλείσιμο επιχειρήσεων, συρρήκνωμα του εισοδήματος, συρρήκνωση του τοπικού ΑΕΠ. Ποια είναι τα επόμενα στάδια δηλαδή? Να μην υπάρχει καθόλου Δυτική Μακεδονία? Αυτά εννοεί ο κύριος Παπαθανάσης. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, το οποίο θα μπορέσουμε ίσως, δεν θα μας δοθεί ευκαιρία φαντάζομαι, αλλά θα ήταν καλό να το ρωτήσω τον Πρωθυπουργό, γιατί αυτό που ο κ. Παπαθανάσης είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα, σε λίγες ημέρες από τώρα, θα βρεθεί στην περιοχή μας ο Πρωθυπουργός για να μιλήσει για το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης. Δεν γνωρίζουμε χρονοδιάγραμμα, δεν γνωρίζουμε ακριβείς ημερομηνίες, μένουμε στην δήλωση του Υπουργού. Ναι, έχει ξαναληχθεί αυτό ότι θα έρθει ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν είχε έρθει τελικώς. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να έρθει. Θετικό θα είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε ένα ρεπορτάζ, Βαγγέλη. Να δούμε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Ως το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να βρεθεί στην Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης για να μιλήσει για το αύριο της περιοχής
και τη μετάβαση στη μεταλλεγνήτη εποχή. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο κ. Παθανάσης με τον Υπηρετή Υπουργό Ανάπτυξης να μιλάει και για τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την εφαρμογή του σχεδίου δίκαιης μετάβασης. Επιπλέον, ο κ. Παθανάσης αρνήθηκε πως υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ το Επιμελητήριο Κοζάνης για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται στο πρώτο αναπτυξιακό φόρουμ να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Αυτό το οποίο επιχειρείται εδώ στην περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία. Το παρακολουθεί όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά θεωρώ το παρακολουθεί ολόκληρη η Ευρώπη. Θέλουμε να φύγουμε από τη μονοκαλλιέργεια της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, να πάμε σε μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, να δημιουργήσουμε νέες προοπτικές, νέες θέσεις εργασίας, να φέρουμε επενδύσεις και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε για τις νέες και τους νέους νέες προοπτικές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο η Ελλάδα πρωτοστατεί. Και όπως σας είπα, το παρακολουθεί και ολόκληρη η Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν παρακολουθεί την εξέλιξη της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Οι επενδύσεις στην περιοχή από ξένα funds ή και χώρια είναι κοντά, είναι μακριά, μπορούν να ανατρέψουν γρήγορα το πολύ χαμένο έδαφος των 2 ετών που ήδη διανύουμε σε απολυμνητοποίηση, κύριε Υπουργέ? Καταρχάς, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις, γενικά για άμεσες ξένες επενδύσεις από το εξωτερικό, αλλά και από εγχώριους επενδυτές. Γνωρίζετε καλά ότι βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο, δηλαδή στην έναρξη των νέων διαρθρωτικών ταμείων και επομένως του νέου αναπτυξιακού, του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ. Οι περισσότεροι επενδυτές περιμένουν αυτά τα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα ξεκινούν από 1η-1η του 2022 και θεωρώ ότι θα δώσουν τα ανάλογα κίνητρα για να έρθουν επενδύσεις εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Πάλι να σημειώσουμε και πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθεί και ο Πρωθυπουργός εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Να σημειώσουμε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης και όπως είπα και της Ευρώπης. Κύριε Υπουργέ, πόσο σύντομα μπορούμε να περάσουμε σε πράξεις και όχι σε λόγια, γιατί τα φόρουμ, οι εμερίδες αλλά και οι ενημερώσεις καλά κρατούν. Για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και της Αρκαδίας, ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος του λιγνίτη. Όπως σας είπα, υπήρξε ένας χρόνος σχεδιασμού. Το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης αυτή τη στιγμή το επεξεργάζεται και η Ευρώπη. Δεν είναι θέμα απλά της πατρίδας μας, είναι θέμα και ευρωπαϊκό. Βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση. Δεν έχει κλείσει ακόμη σαν πρόγραμμα από την ευρωπαϊκή πλευρά. Θα κλείσει προς το τέλος του έτους και με την έναρξη, όπως ξεκινά και το ΕΣΠΑ και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα, θα ξεκινήσει από τις αρχές του έτους. Επομένως, πολύ σωστά, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε προετοιμάσει και το πρόγραμμα, αλλά και την εξειδίκευση και τα εδαφικά. Είναι πολύ σπουδαίο να κατανοήσουμε ότι τα εδαφικά μαζί με το πρόγραμμα είναι ένα σύνολο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Έχει γίνει λοιπόν η δουλειά. Γίνεται η διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Θα κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Όμως δεν έχει χαθεί χρόνος. Ήταν θέμα οργάνωσης έτσι ώστε να φτάσουμε στην επόμενη μέρα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται στον χώρο, τον ευαίσθητο χώρο πλέον της εστίασης. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Καβαθά. Κύριε Καβαθά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καρυπίδη, καλησπέρα και στους τηλεθέτες σας. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Και βέβαια και να σας καλωσορίσουμε στη Δυτική Μακεδονία, που βρίσκεστε χάρη ενός συνεδρίου μιας αναζήτησης της περιφέρειας με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, μια πρωτοβουλία του ΕΒΕ, στην οποία συμμετέχετε κι εσείς. Ποια είναι τα νεότερα που έχουμε για την αυριανή κινητοποίηση? Η κινητοποίηση πάει εξαιρετικά καλά. Τα δεδομένα που έρχονται σε εμάς από όλη τη χώρα και από την Κοζάνη που είμαι από χθες εδώ και από τις άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης αλλά και από την Ήπειρο και από την Πελοπόννησο είναι ότι ίσως είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση ιστορικά που έχει κάνει ο κλάδος. Ακριβώς γιατί οι λόγοι που μας οδήγησαν στην κινητοποίηση έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας, επιχειρήσεων της εστίασης, οι οποίες έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Σύμφωνα άλλωστε και με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κλάδος έχει υποστεί μια καθίζηση του κύκλου εργασιών του το 2020 μείον 37% μεσοσταθμικά και βεβαίως το 2021 το πρώτο εξάμηνο η μείωση είναι πάνω του 50%. Όσο πάει δηλαδή γίνεται χειρότερο. Ακριβώς. Και με τα τελευταία μέτρα θα γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
Κύριε Χαρυπίδη, εκ των πραγμάτων, όταν η πολιτεία παίρνει επιπλέον μέτρα με τα οποία αποκλεί από το πελατολόγιο μας το δυνητικό, το 50% περίπου των πελατών μας, είναι βέβαιο ότι ήδη, και το βλέπουμε ορατά εδώ και μία εβδομάδα που ισχύουν τα αυξημένα μέτρα για την εστίαση, βλέπουμε το πελατολόγιο να μειώνεται κατά 40-50% και ο κύκλος εργασιών αντίστοιχα. Και πιέζεται βέβαια και το εισόδημα όλο και περισσότερο. Έχουμε και την αύξηση στα αγαθά, στα προϊόντα, στην τιμή του ρεύματος. Πού να υπάρξει αποταμιευτική ικανότητα να πάει άλλο σε πιο το ποτό ή τον καφέ του. Υπάρχει ο φόβος της πανδημίας. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα τώρα αυτό. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, γιατί έχουμε, εκτός να διαχειριστούμε την πανδημία σε υγειονομικό επίπεδο, να αντιμετωπίσουμε τα δυσμενή αποτελέσματα της πανδημίας στην οικονομία. Έχουμε ένα κύμα ανατιμήσεων, είτε σε επίπεδο ενέργειας, είτε σε επίπεδο πρώτων υλών υπηρεσιών, που κάνει την άσκηση να μιλύνεται. Εάν πραγματικά η κυβέρνηση δεν πάρει ουσιαστικά μέτρα στήριξης όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και των οικοκυριών, και έχουμε προτείνει τη μείωση, παραδείγματος χάρη, του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά στο 6% από 13% που είναι σήμερα, έτσι ώστε να αμβληθούν οι επιπτώσεις από τις ανατιμήσεις για τον οικογενειακό προπολογισμό, μήπως μείνει κάποιο εισόδημα διαθέσιμο για τους άλλους κλάδους της οικονομίας. Μιλάω με την αξιωματική αντιπολίτευση, με τον Αλέξη το Χαρίτση, που είναι τομέαρχη στα θέματα ανάπτυξης, πέρασε και από αυτό το Υπουργείο, επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει υπάρχουν δυνατότητες στην οικονομία για να στηριχθεί και η εστίαση και πολλοί κλάδοι. Μιλάμε με την κυβέρνηση, μας λένε δεν υπάρχουν για αυτή η δυνατότητα. Πού βρίσκεται τώρα η αλήθεια, κύριε Πρόεδρε? Δεν έχουν πόρους για να δώσουν συνοδά μέτρα, διότι όταν ψαλιδίζεις ένα κλάδο πρέπει ταυτόχρονα και να το στηρίζεις. Αυτό τουλάχιστον λέει η λογική, έτσι έγινε και στα πρώτα κύματα της πανδημίας. Τώρα δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Τι συμβαίνει και έχουμε αυτή την εξέλιξη? Κοιτάξτε, φαίνεται από τις αποφάσεις της κυβέρνησης ότι παίρνει την πρωτοβουλία να κηρύξει τη χώρα σε ένα άτυπο lockdown, ώστε να μην επομιστεί επιπλέον δαπάνες για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων. Είναι σαφές ότι χρήματα υπάρχουν, δυνατότητες υπάρχουν, άλλωστε και το προσωρινό πλαίσιο στήριξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις πληροφορίες που έχουμε θα παραταθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2022, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν και πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή από εθνικούς πόρους γενικότερα μπορεί να στηρίξει αυτή τη στιγμή τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και την οικονομία γενικότερα, και στη συνέχεια αυτά τα χρήματα να τα καλύψει από άλλους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή είστε έμπειρος στα ζητήματα αυτά, το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να έχει εμπροσοβαρή μέτρα τα οποία θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για τη στήριξη του κλάδου σας? Να μην μιλήσω για άλλους κλάδους, για τον κλάδο. Γιατί για άλλους κλάδους ήδη έχουν προεξοφληθεί κάποια ποσά, για τις τράπεζες μιλάω, πάνω από 10 δις κτλ. Για τον κλάδο σας θα μπορούσε εμπροσοβαρός από το Ταμείο Ανάκαμψης να υπάρχουν πόροι και να διατεθούν? Σαφώς. Έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε εμπροσοβαρός να πάμε σε μέτρα στήριξης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι πόροι που έχουν έρθει στη χώρα μέχρι στιγμής μας δίνουν τη δυνατότητα εμπροσθοβαρώς να στηρίξουμε την οικονομία και τον κλάδο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, που για άλλη μια φορά παίρνει πάνω του, στην πλάτη του, δυσβάστα στο φορτίο, το οποίο εάν δεν το αντέξει είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Να θέσω το τελευταίο ερώτημα και αμέσως μετά να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι πολύ σας στήριξε εσάς. Λέει, τι φωνάζετε? Δεν ξέρω αν έχει ακούσει τη δήλωσή του. Αληθεύει αυτό? Κοιτάξτε, εκ των πραγμάτων, εγώ δεν θέλω να μηδενίσω τις προσπάθειες της κυβέρνησης. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Όντως η κυβέρνηση στήριξε, όχι στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο ποσοστό, την επιχειρηματικότητα γενικά και τον κλάδο μου ιδιαίτερα. Αυτό είναι για την περίοδο εκείνη του παρελθόντος. Μιλάμε δηλαδή για το προηγούμενο lockdown. Του Νοεμβρίου, το άχρηστο lockdown, του Νοεμβρίου του 20 μέχρι τον Μάιο του 21. Γιατί οι στόχοι εκείνου του lockdown δεν πετεύθηκαν ποτέ. Είμαστε σε ένα lockdown καταστροφικό για την οικονομία, χωρίς να πετύχουμε κανένα στόχο στο υγειονομικό επίπεδο. Πρωτίστως είμαστε σε επιδείνωση των ανθρώπινων ζώων, έτσι, συνεχώς θα θεωρίζουμε θανάτους.
αθροίζουμε πάρα πολλά κρούσματα, γονατίζουμε το ΕΣΥ, δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Βεβαίως και αυτά έχουν την αξία τους. Όχι, βεβαίως, είναι η ανθρώπινη αλλά ζωή. Αλλά το πρώτο είναι η ανθρώπινη ζωή, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, βάζω τον Μιχάλη τον αγραφείο της στην κουβέντα. Μιχάλη. Ευχαριστώ. Εγώ να πω ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε απόφαση των λοιμοξιολόγων στην εστίαση να μην έρχονται ούτε με rapid test άνθρωποι, μόνο εμβολιασμένοι και σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς χώρους. Αυτό είναι μια είδηση τελευταία στιγμή που την έμαθα πριν από λίγο και από ό,τι φαίνεται θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση. Εγώ, κύριε Καβαθά, θέλω να σας ρωτήσω. Ρώτησα προχθές στη συνέντευξη που είχαμε τον κύριο Χατζηδεοδοσίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρικών των Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο από τις πολυεθνικές να στραγγαλίσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εσείς πιστεύετε ότι στην εστίαση υπάρχει κάποιο τέτοιο σχέδιο για να παραμείνει το, ουσιαστικά η αγορά σε 5 αλυσίδες καφέ και σε 5 αλυσίδες τροφίμων για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το παιχνίδι και να στραγγαλίσουν όλους τους υπόλοιπους μικρομεσαίους. Το πιστεύετε αυτό? Είναι σαφές ότι είναι ένα σχέδιο, δεν είναι σχέδιο των μεγάλων πολυεθνικών ή εθνικών μεγάλων ομίλων. Είναι ένα σχέδιο που, είναι, που έχει όνομα, έχει ονοματεπώνυμο, Πυσαρίδης. Είναι το σχέδιο να συρρυκνωθεί η μικρή και η πολύ μικρή επιχείρηση. Είναι το σχέδιο Πυσαρίδη. Πυσαρίδη. Είναι η κυβέρνηση δηλαδή το επιδιώκει. Αυτό που λέτε κύριε Καβαθά είναι σοβαρό. Δηλαδή ουσιαστικά. Μα το λέει το σχέδιο Πυσαρίδη, ναι. Ότι πρέπει να μαζευτούν οι επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να είναι πολλές και διάσπαρτες. Και οι επιχειρηματίες που θα μείνουν άνεργοι και θα καταστραφούν. Κοιτάξτε, επειδή προσπαθώ να είμαι σε επαφή με τις μεγάλες αλυσίδες στον χώρο της εστίασης, έχω ζητήσει να. Αύριο να συμμετάσχουμε κλείσιμο των καταστημάτων τους σε όλη τη χώρα. Μέχρι στιγμής η απάντηση είναι αρνητική. Αυτό ακόμα και στην κρίσιμη στιγμή για τον κλάδο, γιατί τα προβλήματα που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη στο ΦΠΑ, τα έχουν και είναι διεκδίκηση και των μεγάλων αλυσίδων. Το αύριο που κινητοποιούνται ο κλάδος, οι μεγάλες επιχειρήσεις τι λένε, αφήστε να κλείσουν οι μικροί για να κερδίσουμε εμείς. Να χάσουν τον τζίρο της αυτή να τον πάρουμε εμείς. Ούτε σε αυτό δεν μπορούν να πάνε παράλληλα με τις μικρές επιχειρήσεις. Πόσο μάλλον να στηρίξουν τις μικρές επιχειρήσεις. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε ότι οι επιχειρήσεις δικές μας, οι μικρές, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτό που ασχολούμενοι οι άνθρωποι μας. Είναι οικογενειάρχης, είναι η οικογένειά τους εκεί, βγάζουν ένα μεροκάματο. Δεν κλείνουν έτσι αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση δεν είναι μόνο ότι είναι μικρές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία Εστιατόρων Ελλάδας έχουν 430.000 εργαζόμενους. Έτσι. Είναι τεράστιος ο αριθμός των εργαζομένων και να πούμε και κάτι είναι ουσιαστικότερο. Το τι πολλαπλασιαστεί έχει η εστίαση. Πόσες άλλες επιχειρήσεις βασίζονται στη λειτουργία της εστίασης. Όταν είμαστε στο lockdown, πάρα πολλές επιχειρήσεις τροφίμων, βιοτεχνία, βιομηχανία τροφίμων, ζυθοποία, εινοποία, έπαθε αντίστοιχη ζημιά με την εστίαση. Διότι μέσα από την εστίαση είναι ο κύκλος εργασιών. Ο πρωτογενής τομέας, τα αγροτικά προϊόντα, τα κτηνοτροφικά μας προϊόντα, αυτά συμπαρασύρονται. Να μην πω για τεχνικά επαγγέλματα που χρειάζονται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων και αναφέρομαι σε ψυχτικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αλουμινοκατασκευαστές που δουλεύουν μέσα από τις επιχειρήσεις δικές μας ένα κομμάτι του κύκλου εργασιών τους. Να μας κόψουν τον καφέ δηλαδή, κύριε Πρόεδρε. Αυτό εννοώ ότι θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη. Χωρίς καφέ, χωρίς χαμόγελο, χωρίς έξοδο, χωρίς το μαγαζί στη γειτονιά. Την προηγούμενη δεκαετία, προσέξτε γιατί επαναλαμβάνεται μέσα από το σχέδιο Πυσαρίδη, είναι επανάληψη της έκθεσης της Μακίζης του 12. Τι έλεγε η έκθεση της Μακίζης, ό,τι λέει και η έκθεση Πυσαρίδη. Δηλαδή το πρόβλημα είναι οι πολλές μικρές επιχειρήσεις που έχει η Ελλάδα. Κλείσαν 200.000 την προηγούμενη δημοσιονομική κρίση. Άρα, εάν το πρόβλημα ήταν οι μικρές επιχειρήσεις, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα παραμένει. Αλλά εμάς θεωρούν διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας. Και ενώ παραμένει το πρόβλημα, δεν βάζουμε μυαλό. Και επιμένουμε εκεί. Ακριβώς. Να τη συρρυκνώσουμε κι άλλο. Γιατί είναι ο στόχος. Στόχος. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να ευχηθούμε αύριο να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε και στην τελική ευθεία της σημερινής μας συνάντησης. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να δούμε τους συναδέλφους. Τον Νίκο το Σμιτσέρη από την Ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, τη Δήμητρα τη Μακρή από τη Θεσσαλονίκη και το Δίον και τον Μιχάλη Αγραφιώτη από τη Δυτική Μακεδονία και το ΦΛΑΣ, όλες τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπου στην κυριολεξία φαίνεται ότι ο κόσμος δεν προμηθεύεται και μάλλον ο κόσμος θα παγώσει. Να πάρω πρώτα ποια είναι η εικόνα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νίκο. Τώρα ζούμε στιγμές, εποχές μνημονίων. Τότε που ξαφνικά πάρα πολλές πολυκατοικίες όλη τη Βόρεια Ελλάδα έμειναν χωρίς πετρέλαιο και οι καταναλωτές στράφηκαν σε διάφορες εναλλακτικές πηγές θέρμανσης. Άλλοι πέλετ, άλλοι στα air condition και σε διάφορες θερμάστρες. Αυτό ζούμε. Ο κόσμος διστάζει να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης, μάλλον αδυνατεί να πάρει πετρέλαιο θέρμανσης. Με αυτές τις τιμές έχουν δημιουργηθεί ζητήματα μεταξύ ενίκων πολυκατοικιών που είναι απλά εξαιρετικά δύσκολο να λυθούν τη φετινή χρονιά και είναι ένα θέμα πώς θα βγει αυτός ο χειμώνας. Πάω στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Δήμητρα Μακρή. Δήμητρα. Δεν έχουμε καλό, έχουμε τη Δήμητρα. Αν με επιτρέπεις, Δήμητρα, σας ζητώ συγγνώμη, να αποκαταστήσουμε τον ήχο μέχρι τότε να μην πάμε στον Μιχάλη τον Αγραφιώτη. Μιχάλη Αγραφιώτη, ποια είναι η εικόνα που έχουμε στη Δυτική Μακεδονία? Ήδη άρχισαν τα κρύα στη Δυτική Μακεδονία, Θόδωρε. Πολλές θερμοκρασίες χαμηλές καταγράφονται κάθε μέρα, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Οπότε στις ορεινές περιοχές που δεν έχουν και τηλεθέρμανση, όπως εκτός Κοζάνης και Πτολεμαϊδας, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ήδη μου έχουν καταγγείλει άνθρωποι ότι έχουν δώσει 1000 ευρώ ως τώρα, 1000 ευρώ έως τώρα. Σε έξοδα θέρμανσης, είτε πρόκειται για πετρέλαιο θέρμανσης που είναι το πιο ακριβό. Μετά κάποιοι άλλοι φίλοι ανάβουν τζάκια, δυτικομακεδόνες, άλλοι πέλετ, άλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να συγκεντρώνονται σε σπίτια πόλεων. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μεταναστεύουν τις χειμερινούς μήνες, κυρίως από το Δήμο Σερβίων και από το Δήμο Βοΐου προς την Κοζάνη και τα μεγάλα αστικά κέντρα για να έχουν θέρμανση. Πραγματικά η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία, επειδή ξεκίνησε πολύ νωρίς ο χειμώνας, είναι δύσκολη. Και με την τηλεθέρμανση έχουμε κάποια θέματα, διότι είναι πολύ μεγάλο το θερμικό φορτίο που ζητάει η πόλη και λογικό είναι να πέφτει αυτό το θερμικό φορτίο. Περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού το επίδομα θέρμανσης. Όμως, αν είναι να το δώσει η κυβέρνηση πολύ αργότερα από ότι τώρα που έχουμε το σοβαρό πρόβλημα στην θέρμανση, νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα παγώσει ελλείψη χρημάτων, ρευστότητας, διότι, Θοδωρή, η οικονομική κρίση, η πανδημία, όλα αυτά που έφεραν πολλούς ανέργους και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, οδηγούν τα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια να παγώσει κόσμος φέτος το χειμώνα. Και ένα ερώτημα που θέλω να κάνω προς τους κυβερνώντες. Γιατί επί Σαμαρά το 2012, που πάλι ανάβαμε τα μαγκάλια και τα τζάκια, είχε 180 δολάρια, συγγνώμη, το βαρέλι το πετρέλαιο και η τιμή της αμόλυβδης ήταν 1,75 και σήμερα με 90 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο παραμένει στο 1,75. Γιατί, πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα? Μήπως πηγαίνουν στη φορολογία? Άρα είναι επιβεβλημένη η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, διότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο τόση ακρίβεια. Με αυτό τον προβληματισμό του Μιχάλη Αγραφιώτη θα ανοίξουμε τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, και θα είναι ένα από τα πρώτα ερωτήματα που θα θέσουμε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Κιούση. Κύριε Κιούση, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, να πάρω το πρώτο δικό σας σχόλιο. Πού οδηγούν τα πράγματα? Εδώ βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να προμηθευτεί πετρέλαιο, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς συνολικά στη χώρα? Και γιατί, όπως έλεγε ο Μιχάλης ο Αγραφιώτης, το 12 είχαμε πολύ ακριβή την τιμή του πετρελαίου, το βαρέλι πάνω από 180 δολάρια και είχαμε τη βενζίνη στο 1,70 τότε και σήμερα με πολύ χαμηλότερη την τιμή, πάλι η τιμή είναι πολύ ακριβή στα καύσιμα. Τι συμβαίνει? Καταρχήν να κάνω μια διόρθωση, 180 δολάρια δεν έφτασε το βαρέλι ποτέ. Πάνω από 100. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να κάνω μια μικρή, επιτρέψτε μου, μια μικρή αναδρομή να θυμίσω. Το 2011-2012 είχαμε μια καταστροφική χρονιά πανελλαδικά λόγω του ότι ευσυσώθηκαν οι φόροι στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανσης και έγινε πανάκριβο. Είχαμε περιβαλλοντολογικά σοβαρά προβλήματα, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είναι 9 χρόνια πίσω, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είχαμε αποψηλώσει δασών, είχαμε πυρκαγιές, είχαμε καρδιαναπνευστικά. Καίγαμε ό,τι καιγότανε μέχρι μπατζούρια, ξύλινα
έκαιγε ο κόσμος πανελλαδικά, να μην ζήσουμε ακόμα, ευχόμαστε, μια ίδια καταστροφική χρονιά. Από εκεί και μετά. Από το 10 έχουν αυξηθεί οι φόροι. Είχε το 2010 21 ευρώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης τα 1000 λίτρα και έχει πάει 280 ευρώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τα 1000 λίτρα συν το ΦΠΑ που το αναλογεί. Είναι υπερφορολογούμενο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι πανάκριβο το πετρέλαιο θέρμανσης. Ευτυχώς στην αρχή της πανδημίας την προηγούμενη σεζόν είχε φτάσει 70-75 λεπτά το λίτρο και πάρα πολύς κόσμος και καλά έκανε μετά από 10 χρόνια αποθεματοποίησε και πέρασε μισή χρονιά και ας ελπίσουμε ότι θα περάσει άλλη μισή με 1,15 ή 1,20 ή 1,25 το πετρέλαιο θέρμασης είναι υπερβολικά ακριβό. Πολλοί κόσμος, πολλοί καταναλωτές περιμένουν την επιδότηση. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα, κάτι θα βοηθήσει, κάτι θα θερμάνει την αγορά αυτό. Αλλά δεν αρκεί. Έχει γίνει μια αύξηση κατά 20% της επιδότησης του για την, κατά 20% και έχουν διευρυνθεί και τα εισοδηματικά κριτήρια. Κάτι θα βοηθήσει, αλλά εμείς πάγια θέση μας είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον στα επίπεδα του 10, 11 ή 21 ή 60 ευρώ τα 1000 λίτρα και ειδικά σε περιόδους όπως είναι αυτή που είναι ακριβώς το καύσιμο που έχουμε διεθνή ενεργειακή κρίση και δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το ρεύμα, είναι και το φυσικό αέριο, είναι όλα τα ενεργειακά προϊόντα ακριβά. Παγκοσμίως, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να πέφτει η υπερφορολόγηση ώστε να γίνει προσιτό το καύσιμο, γιατί να θυμίσω ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανση που απασχολεί περί τα 5,5 εκατομμύρια Έλληνες, είναι στις καθημερινές κινήσεις η βενζίνη, είναι στον πρωτογενή τομέα, είναι στις μεταφορές, είναι παντού το πετρέλαιο κίνησης, είναι στα εργοστάσια, είναι στη μεταποίηση το πετρέλαιο κίνησης, οπότε και αυτό είναι πανάκριβο με 1,5 ευρώ το λίτρο. Όλα αυτά πρέπει να τα δουν ώστε να μειωθεί ο φόρος σε τέτοιες ειδικά περιόδους, ειδικά σε αυτές τις περιόδους. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στο συναδέλφο, στο Μιχάλη τον Αγραφιώτη. Μιχάλη. Εγώ κύριε Πρόεδρε θέλω να σας ρωτήσω πού βλέπετε να πηγαίνει η κατάσταση αν εκτιμάτε ότι θα ανεβεί κι άλλο το πετρέλαιο θέρμανση, η αμόλυβδη και το φυσικό αέριο γιατί έχουμε συνεχώς κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο οπότε υπάρχει μια αναστάτωση ποια είναι η δική σας εκτίμηση από την εμπειρία που έχετε πιστεύετε θα ανεβεί κι άλλο δηλαδή? Κοιτάξτε καταρχήν για το φυσικό αέριο δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη είναι άλλη αγορά, είναι διαφορετική, δεν τη ξέρω, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Όσον αφορά τα καύσιμα, να θυμίσω πρόσκαιρα ότι όσοι έκαναν πρόβλεψη για το πού θα πάει η τιμή σε ένα προϊόν που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο πέφτουν έξω. Στην αρχή της πανδημίας κάποιοι μίλαγαν, παγκοσμίως μιλάω και στην Ελλάδα, για 150 δολάρια το βαρέλι, για 200 δολάρια το βαρέλι, ανταυτού μηδένισε, έφτασε στο χρηματιστήριο αξία μηδέν. Οπότε όποιος κάνει πρόβλεψη για την τιμή του αργού συνήθως πέφτει έξω. Εμείς λέμε ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών, να υπάρχει μια ισορροπία στις τιμές παγκοσμίως, να υπάρχει μια αποκλιμάκωση και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σαν κράτος, σαν οικονομία είναι η μείωση των φόρων. Κάτι άλλο να επέμβουμε διεθνώς στις τιμές του πετρελαίου θεωρώ όχι μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί κάποιος, ούτε καν στην Ευρώπη. Οπότε εμείς λέμε ας ελπίσουμε ότι θα αποκλιμακωθούν. Ναι. Και από την εμπειρία σας αυτές οι αποκλιμακώσεις που θα μετακυληθούν στους καταναλωτές, σε τι ποσοστό θα είναι περίπου κύριε Πρόεδρε, εάν δεν μειωθούν οι φόροι. Διότι οι φόροι από ό,τι καταλαβαίνω είναι το θέμα το μεγάλο, έτσι. Θα σας πω ότι όταν μηδένισε το... στην πρώτη πανδημία, όταν μηδένισε η τιμή τέλος πάντων και είχε φτάσει 1,20, 1,25 η τιμή της αμόλυβδης, ανελαστικά, είτε μας το χαρίσουν έτοιμο διυλισμένο προϊόν για να καταλάβετε, το 1 ευρώ είναι φόρη στη βενζίνη. Οπότε, μηδέν να το παίρνουμε έτοιμο διυλισμένο προϊόν με μηδέν κόστος, 1 ευρώ είναι μόνο η φόρη. Είναι καθαρό αυτό που λέτε. Οπότε
δεν πάει, αυτή είναι ανελαστική. Όσο και να μειωθεί, αυτό το ευρώ ξεκινάει. Οπότε μειώνεται η τιμή, γιατί υπάρχει μια μείωση, λέω παράδειγμα, της τάξης του 40% ή του 30%. Δεν πάει στο 70% του 30% ή του 40%, πάει στο 70%. Καταλάβατε, αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Όπως και αντίστοιχα στην αύξηση. Δεν πάει στο 1,70 στο συνολικό, γιατί το 1, όσο και να έχει το βαρέλι, το 1 είναι ανελαστικό. Μόνο το ποσοστό του ΦΠΑ παίζει. Οπότε, πολύ καλά ήτανε, αλλά δεν μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Ήταν πάρα πολύ καλά. Λόγω του lockdown όμως δεν υπήρχε κίνηση, δεν υπήρχε δουλειές, δεν υπήρχε μετακίνηση. Ήταν όταν είχε 1,20 βενζίνη, κάτω από ευρώ το πετρέλαιο κίνηση και 70 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανση. Ήταν λογικό να υπάρχουν αυτές τις τιμές, αφού είχε τραβήξει ουσιαστικά χειρόφρενο ο πλανήτης. Δεν είχαμε και μετακίνηση με το παγκόσμιο lockdown. Εντάξει. Μπορούσε να είχε γίνει και αλλιώς το πράγμα από τη στιγμή που δεν υπήρχαν πωλήσεις, ναι. Γιατί οι νόμοι της αγοράς λένε ότι αυτοί που παράγουν όταν δεν έχουν πωλήσεις αυξάνουν τη τιμή του προϊόντος. Ανταυτού μηδένισε. Υπάρχει και άλλη άποψη. Όταν υπάρχει μεγάλη προσφορά και δεν υπάρχει ζήτηση, λέμε πέφτουν και οι τιμές. Υπάρχει και άλλη άποψη σε αυτό που λέμε. Τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, πάω στον κύριο Σπιτσέρη, τον Νίκο από την Καβάλα και το Σέντερ. Νίκο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο ποια είναι η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, όπως την αντιλαμβάνονται οι συνάδελφοί του. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος σε αναμονή που περιμένει κάτι να συμβεί και να προμηθευτεί. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά το οποίο δεν μπορεί να εκδηλωθεί. Ποια είναι η κατάσταση? Κοιτάξτε, καταρχήν ξεκίνησε 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ακριβό, πανάκριβο, το έχουμε πει. Υπάρχει παραδοσιακά ένα ποσοστό πελατών μας, καταναλωτών, που προμηθεύεται για το χειμώνα, γιατί και μπορεί να το προμηθευτεί. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που όσο δεν ανάβουν το πετρέλαιο, πάνε διερευνητικά πόσο έχει σήμερα, πόσο θα έχει αύριο, πόσο θα έχει μεθαύριο. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, όπως είπα και πριν, περιμένει την επιδότηση να ανοίξει πλατφόρμα, να δούνε πότε θα εκταμιευτούν τα λεφτά, πολύ σύντομα για να πάρει. Δηλαδή, αν δικαιούται, λέω παράδειγμα, 560 ευρώ, να δώσει 1.120, να πάρει τη διπλάσια ποσότητα για να πάρει τα χρήματα, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε η αναμονή έχει να κάνει καθαρά με την επιδότηση. Φέτος, όπως σας είπα, σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα, άνοιξε η πλατφόρμα για την επιδότηση και πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει να αναθερμαθεί η αγορά. Επιτρέψτε μου όμως μια διάσταση, κύριε Πρόεδρε. Για να μπορέσει κάποιος να πάρει την επιδότηση, πρέπει νωρίτερα να το έχει πληρώσει. Έτσι ακριβώς. Ελλείψη ρευστότητα στην αγορά, που τα νοικοκυριά στενάζουν και μετράνε το ευρώ, πώς θα το πάρει το πετρέλαιο να το αγοράσει από εσάς για να πάρει μετά την επιδότηση? Είναι μία παράμετρο στην οποία δυστυχώς δεν την έχει δει ακόμη η κυβέρνηση. Ναι, αυτό σας είπα, το είπα, ότι ψάχνει το χρόνο, το σωστό χρόνο, ώστε σήμερα να ανοίγει η πλατφόρμα. Αν γίνει η πρώτη εκταμίευση, λέω παράδειγμα, τέλος Νοεμβρίου, υπολογίζει το οικονομικό να το πάρει. Αν η εκταμίευση γίνει, πάλι παράδειγμα, το Γενάρη, το Φλεβάρι, σίγουρα δεν θα το πάρει τώρα. Αυτό λέω. Ότι κοιτάζει το χρόνο, σίγουρα υπάρχει στενότητα, σίγουρα δεν υπάρχει ρευστότητα. Κοιτάζει το χρόνο πότε θα δοθούν τα χρήματα για να αγοράσει τις προηγούμενες μέρες. Αυτό είπα. Σίγουρα, να σας πω κάτι. Ένα προϊόν, όπως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, όπως είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι απαραίτητο για την επιβίωση 5,5 εκατομμύρια Ελλήνων, δεν μπορεί να δοθεί με επιδότηση. Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο η επιδότηση. Ακριβώς. Γιατί ίσως ένα υπερφορολογούμενο είδος που είναι πολυτελείας να μπορεί να δοθεί με επιδότηση. Το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι κοινωνικά δίκαιο να δοθεί με επιδότηση. Τελεία και παύλα. Ακριβώς έτσι. Αυτό λέμε. Λοιπόν, πάμε στη Δήμητρα Μακρή και στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη από το Δίον. Δήμητρα. Ναι. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Ακούτε? Ναι, σ' ακούμε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν από τη στιγμή που εξομαλυνθεί η κατάσταση στο εξωτερικό σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, αν οι τιμές θα βελτιωθούν προς τα κάτω για τους Έλληνες άμεσα, ή πότε θα γίνει αυτό, ή θα περάσει πάλι με ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να αισθανθούμε τη μείωση και στις...
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν οι βενζινοπόλες πανελλαδικά και οι έμποροι καυσίμων πανελλαδικά δεν πάνε με τις διεθνείς τιμές. Υπάρχουν δηληστήρια, υπάρχουν τιμές οι οποίες αναρτώνται καθημερινά στο παρατηρητήριο τιμών από τα δηληστήρια, η οποία είναι η βάση μας στη τιμή αγοράς. Μπορεί σήμερα πρόσκαιρα ή αύριο να πέσει κάτι το πετρέλαιο. Αυτό δεν αυξομειώνει την τιμή, γιατί υπάρχουν συμβόλαια. Αυτό είναι άλλο πράγμα το οποίο δεν παίρνουμε. Εμείς δουλεύουμε με την τιμή δηληστηρίου και οι τιμές δηληστηρίου από τον προηγούμενο Γενάρη μέχρι και σήμερα είναι συνεχώς αυξητικές με κάποιες μικρές διορθώσεις. Οπότε μακάρι να πέσουν, μακάρι τα δηληστήρια να αγοράζουν φτηνότερα, μακάρι να γίνει μοιρασμός των ημερομηνιών και να πέσουμε, να έχουμε, γιατί όταν έχουμε πτωτικές τάσεις διεθνώς, όντως αργά ή γρήγορα περνάνε. Έτσι όπως γίνεται και στην αύξηση, γιατί αν στο χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται το αργό ανέβει μια μέρα 20%, την άλλη μέρα δεν το βλέπετε. Στην αρτία μπορεί να μην το δείτε καν, γιατί την άλλη μέρα μπορεί να πέσει 20%. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα τάση δημιουργεί και αυτό όντως περνάει στην αγορά σύντομα. Ωραία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κιούση. Να είστε καλά, κύριε Κιούση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για την πλατφόρμα, για το επίδομα θέρμανσης και γενικότερα τι επικρατεί στην αγορά. Και θα φοράω περισσότερα ρούχα μέσα στο σπίτι για να μην κρυώνω. Κουβερτούλα, αγκαλίτσα. Ό,τι θέλεις, επιλέγεις. Το βράδυ της Δευτέρας 15 Νοεμβρίου ή την Τρίτη 16 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Τη Δευτέρα αναμένεται να εκδοθεί οικία για το επίδομα θέρμανσης και η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων θα ανοίξει το βράδυ της ίδιας ημέρας ή το αργότερο το πρωί της Τρίτης. Θα κοιτάξω αν δικαιούμαι, έτσι θα πω την κόρη μου αυτή να μπει μέσα και αν δικαιούμαι. Θα είναι ευχάριστο γιατί τα οικονομικά δεν είναι καλά. Φέτος είναι λίγο πιο δύσκολα. Δυστυχώς, για όλους είναι δύσκολα. Έτσι και αυτοί που έχουν και αυτοί έχουν πρόβλημα. Ναι, ναι, από εκεί και πέρα, ναι. Όχι, δεν δικαιούμαι. Για ποιο λόγο? Παίρνω πολλά λεφτά. Σύμφωνα με το κράτος. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρετε, Πάντα είμαι χαμηλόμιστη, αλλά δεν ξέρω πόσα άλλη τρέπει να βάλω για να πάρω. Πέρσι το δικαιούσασταν? Πέρασε το δικαίωμα, αλλά το χάσει ο γαμπρός μου, γιατί το έχουμε μαζί. Μετά την αύξηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, θα αυξηθεί και το όριο για την επιδότηση των αγορών πέλετ και ξύλων, ούτως ώστε να λάβουν το επίδομα περισσότεροι κάτοικοι ορεινών οικισμών. Το νέο όριο θα καλύπτει πλέον και οικισμούς με πληθυσμό έως και 3.500 κατοίκους από 2.500 κατοίκους που ίσχυε μέχρι και πέρυσι. Το επίδομα θα λάβουν φέτος πάνω από 1.000.000 νοικοκυριά. Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι άγαμοι φορολογούμενοι ή έγαμοι σε κατάσταση χειρίας ή εν διαστάση, οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ και κατήχαν την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 180.000 ευρώ. Επιπλέον, έγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι, οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους κατήχαν κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ. Πιθανό ναι. Πιθανό ναι, καλό αυτό. Ναι, αλλά δεν ανάβει το καλοριφέρ στην πολυκατοικία που είναι κακό αυτό. Γιατί δεν ανάβει? Είμαστε σε μεγάλο ποσοστό που δεν έχουν πια κεντρική θέρμανση. Ξέρετε, πολλές πολυκατοικίες έχουν προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση. Γιατί το πετρέλαιο είναι πολύ ακριβό. Εντάξει, δεν φταίει τώρα που είναι ακριβό. Έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία αυτό το πρόβλημα. Και νομίζω είμαστε οι μισές πολυκατοικίες χωρίς κεντρική θέρμανση. Βέβαια με ενοχλεί. Γιατί δεν παίρνω παρά 10 ευρώ. Αλλιώς θα έπαιρνα και εγώ το επίδομα. Για 10 ευρώ δηλαδή δεν το δικαιούμαστε, ναι. Για 10 ευρώ δεν το δικαιούμαι. Τι να κάνουμε. Θα παλέψουμε όσο μπορούμε. Βέβαια μας βοηθάει. Βέβαια. Είναι βέβαια. Μια μικρή ανάσα ουσιαστικά. Οπωσδήποτε τώρα που ανέβηκε και όλα ακόμα καλύτερα. Τα όρια προσαυξάνονται για κάθε εξαρτώμενο τέκνο κατά 3.000 ευρώ. Έτσι, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται σε 23.000 ευρώ για οικογένεια με ένα τέκνο, 26.000 ευρώ για οικογένεια με δύο τέκνα και 29.000 ευρώ για οικογένεια με τρία τέκνα.
Το επίδομα θα χορηγείται στους δικαιούχους εφόσον καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα για τις ανάγκες θέρμανσης των ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Είτε αυτά μισθώνονται, είτε είναι δωρεάν, είτε παραχωρούνται ή ιδιοκατοικούνται. Πρέπει να δώσει, να βρει έναν τρόπο να δώσει. Τώρα πετρέλαιο είναι ότι μάθημος ανέβηκε. Γιατί δεν ανέβασε και τις συντάξεις και τους μισθούς. Έτσι δεν είναι, να είμαστε σε μία αυτή, δηλαδή το ταμείο να είναι λίγο στα ίσια. Δεν παίρνω, κορίτσι μου. Για ποιο λόγο δεν παίρνετε? Γιατί παίρνω σύνταξη και δεν δικαιούμαι να πάρω. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας συνάντηση. Θυμίζω ότι το C-News είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα μας φιλοξένησε στις οθόνες σας. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.